Λιγότερο από 18 μήνες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024, συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ τους από την Ουκρανία και άλλες χώρες, αν γίνει αποδεκτό να λάβουν μέρος σε αυτούς Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές. Η ΔΟΕ εμφανίζεται να συζητά το ενδεχόμενο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως να αγωνιστούν ως ουδέτεροι χωρίς να εκπροσωπούν κράτη ή να αγωνίζονται υπό κάποια σημαία. Ωστόσο, η Ουκρανία αντιτίθεται και στις φωνές αυτές ήρθε να προσθεθεί και εκείνη τη Σαν Ινταλγκό, δημάρχου του Παρισιού, η οποία επισκέφθηκε στο Κίεβο τον ομολογό της και πρώην πρωταθλητής της πυγμαχίας, Βιτάλη Κλίτσκο. Όσο οι Ρώσοι συνεχίζουν να σας βομβαρδίζουν, να στοχοποιούν τον άμαχο πληθυσμό σας, τις υποδομές σας, να διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο, όσο Ρώσοι στρατιώτες καταλαμβάνουν το έδαφός σας, δεν θέλω οι Ρώσοι αθλητές να συμμετέχουν στα αθλητικά γεγονότα του Παρισιού. Από την πλευρά της, η γαλλική κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της, Ολιβιέ Βεράν, διευκρίνησε ότι η όποια απόφαση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΔΟΕ. Ο πρόεδρος της τελευταίας, Τόμας Μπαχ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ουκρανικής Ολυμπιακής Επιτροπής, χαρακτήρισε συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς πως η επιστροφή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες λειτουργεί υποστηρικτικά στην εισβολή. Κάλεσε ακόμα το Κίεβο να αποσύρει τις απειλές για μποϊκοτάζ, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό αντίκειται στον Ολυμπιακό χάρτη.